καινούριος, καινούριος άνεμος, αμάν άνεμος. Ένας καινούριος άνεμος σε φέρε πιο κοντά μου, να σε χαρώ, σε φέρε πιο κοντά μου. Για γιατρέψεις, γιατρέψεις τι πληγές, αμάν τι πληγές. Γιατρέψεις οι πληγές, πάνηξες στην καρδιά μου. Να σε χαρώ, πάνηξες στην καρδιά μου. Πώς γνωριστήκαμε. Στο απόψινό ατάγμα μας τιμούμε τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Καμουτάκη, ο οποίος έχει προσφέρει τα μέγιστα στην αναπτυξιακή προοπτική του τόπου μας. Επιλέξαμε να το τιμήσουμε εδώ στην Αθήνα, και όχι στην Κρήτη, σε αυτή την εξωστρεφή εκδήλωση μαζί με τους απόδημους για καθαρά συμβολικούς λόγους. Κυρίως γιατί ένας άνθρωπος με αναγνωρισμένη προσφορά και έργο πέρα από τα όρια της Κρήτης, η οποία αναγνωρίζεται από κάθε κυβέρνηση, αλλά και για ένα ακόμα λόγο. Για να τονίσουμε και να αναδείξουμε την αποτελεσματικότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού απέναντι στο δυσκύλιο κεντρικό κράτος, η περιφέρεια Κρήτης είναι το πιο λαμπρό παράδειγμα ανάπτυξη, με πολυσήμαντο έργο που υλοποιείται σε όλους τους τομείς, καθώς και ψηλούς δείκτες απορροφητικότητας ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Απόψε λοιπόν, τιμούμε έναν πραγματικό φίλο τον Άγιο Βασιλιοτόπη, που στέκεται με θέρμη στο πλευρό μας, πιστεύει βαθιά στις δυνατότητες του τόπου μας και στο σχεδιασμό μας και ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε έτοιμά μας. Με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αναβουτάκη, μας συνδέει και προσωπική φιλία, η οποία ξεκίνησε με τις θεσμικές συναντήσεις από την εποχή που ήταν υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και εγώ δήμαρχος Λάρνακας. Ήταν υφυπουργός και η πόρτα του ήταν πάντα ανοιχτή, όπως και τώρα που είναι περιφερειάρχης, στον οποιοδήποτε επιθυμεί να του εκθέσει τα προβλήματα και τα αιτήματα της περιοχής του. Από την πρώτη στιγμή διέκρινα την ανθρώπινη πλευρά του περιφερειάρχη, την αμεσότητά του, την κοινωνική ευαισθησία και τα κοινωνικά αντανακλαστικά του, την πλούσια εμπειρία του και βέβαια ότι είναι ένας άνθρωπος της πράξης και όχι των αόριστων υποσχέσεων. Ο Σταύρος ο Αναβουτάκης καταφέρνει να βρίσκει λύσεις στα προβλήματα της περιφέρειας, αλλά και το Δήμο, με αποφασιστικότητα και αφοσίωση στο στόχο, με ειλικρίνεια και ακεραιότητα, με ακλόνητη πίστη και βαθιά προσήλωση στην ενότητα, το κοινό μέτωπο και τη συνεργασία προς όφελος της Κρήτης. Για αυτούς τους λόγους τιμάται από τον κρητικό λαό σε κάθε εκλογική αναμέτρηση και αυτό βέβαια είναι μια προσωπική, κοινωνική και πολιτική επιβράβευση. Κύριε Περιφερειάρχη, απόψε οι Αγιοβασιλιώτες σας τιμούν για τη συμβολή σας στην πρόοδο του Δήμου μας και σας ευχαριστούμε θερμά που μοιράζεστε μαζί μας το όραμα για τον τόπο μας και το πάθος για την προσφορά. Εγώ όμως δεν μπορώ να κάνω μία αναφορά πώς γνωριστήκαμε τον Σταύρο τον Αναβουτάκη. Κάποτε λοιπόν ήμουν δήμαρχος Λάρνακας, πριν γίνουν οι ενώσεις. Τότε λοιπόν είχα έρθει στην Αθήνα, δεν ήξερα πού να απευθυνθώ για να πάρω κάποια χρήματα. Λέω δεν ανεβαίνω να τον εδώ. Κριτικός είναι, κάτι θα με βοηθήσει πιστεύω. Πήγα λοιπόν χωρίς ραντεβού, χωρίς τίποτα. Ανέβηκα στο Υπουργείο, λέει ο Δήμαρχος Λάρνακας, δεν έκανα τον εδώ αμέσως. Σε πέντε λεπτά είχε
Δεν έβαλε μέσα στο γραφείο, πήγαμε σε ένα δίπλα γραφείο. Μου λέει τι δεν δήμαρχε, του λέω ξέρεις, χρειάζομαι αυτό και αυτό και αυτό. Πόσα λεφτά είναι, 250.000 από ό,τι θυμάμαι τότε. Δεν μου παραπάνω. Λοιπόν, μου λέει εντάξει, το ετοιμάσαι θα πραγματοποιηθεί. Εντάξει, του λέω, μπορείτε να μου δώσετε το κινητό σου. Μου λέει, μου δίνει το κινητό. Περνάει δύο μέρες, έχω γυρίσει εγώ κάτω, δεν είχα λεφτά. Παίρνω τηλέφωνο στο κινητό, δεν απαντούσε. Σε μισή ώρα με παίρνει τηλέφωνο, ορίστε μου λέει. Του λέω, κύριε Περιφερειάρχη, τι είναι η υπουργή, αυτό και αυτό. Ναι, μου λέει, ήδη έχω υπογραφεί, αύριο θα τα έχει πάρει. Αυτό είναι ο στόχο του Αρνόλ Τάιξ. Thank you.
με τα χαρά σου σκύλι. Thank you.
Για να αναστήσουμε τις μνήμες και να έρθουμε ακόμα πιο κοντά στις